Από την μέχρι τώρα συζήτηση για το νομοσχέδιο γεννέται ένα ερώτημα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν σήμερα να αντιπαρατεθούν όχι για την ουσία του σημερινού νομοσχεδίου, αλλά για δευτερεύοντα ή ακόμα και για εντελώς άσχετα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη η ψήφος των αποδήμων ή η Νοβάρτης. Μα γιατί και το νομοσχέδιο για τον ΑΣΕΠ και την εν γέννη λειτουργία του Δημοσίου δεν αποτελεί παρά τη φυσική συνέχεια των σχετικών νομοθετημάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Εμπλουτισμένο φυσικά και με τις απαραίτητες εκείνες προσαρμογές κωδικοποιήσεις σύμφωνα με τον κύριο Υπουργό. Και κάπως έτσι εκείνο το μητρό επιτελικών στελεχών Δημοσίου του ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφώθηκε σε επιτελικό κράτος από τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως όμως είναι και η πρώτη φορά που το αστικό κράτος εξυγχρονίζεται, πως διατείνεται και το σημερινό νομοσχέδιο για να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του? Υπάρχει, ξέρετε, πια πλούσια λαϊκή πείρα από τη λειτουργία αυτού του αστικού κράτους και παλιότερη αλλά και εντελώς πρόσφατη από αυτό το κράτος, το επιτελικό, που συνέχεια εξυγχρονίζεται. Και η πλημμύρα βία την Καρδίτσα, τις Σέρες, προχθές στον Εύρο, στη Θεσσαλία ξανά είναι αποκαλυπτικές. Αυτό το κράτος λοιπόν γίνεται σούπερ επιτελικό, απίστευτα γρήγορο και εξαιρετικά αποτελεσματικό όταν πρόκειται να αδειοδοτήσει και να στηρίξει μια επένδυση, για παράδειγμα στον τομέα των ΑΠΕ, των ανεμογεννητριών, όταν όμως στην ίδια ακριβώς περιοχή καλείται να προστατέψει την περιουσία, ακόμα και τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων από μια νεροποντή, αυτό το ίδιο κράτος αποδεικνύεται εντελώς απρόθυμο και αναποτελεσματικό. Γίνεται δε και εξαιρετικά αργό όταν καλείται να αποζημιώσει τις λαϊκές οικογένειες. Όχι βέβαια επειδή είναι ανίκανο ή επειδή δεν έχει αρκούντος εξυγχρονιστεί, αλλά πολύ απλά επειδή έχει χαρακτήρα ταξικό που του υπαγορεύει να έχει ως βασική του προτεραιότητα τη στήριξη των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Αυτό το θεμελιακό ταξικό γνώρισμα του οποιοδήποτε αστικού κράτους είναι που επιχειρείται να ενισχυθεί και με το σημερινό νομοσχέδιο. Και δεν είναι μόνο ότι με αυτό η κυβέρνηση βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο, αφού ξέρετε μιλά για διορισμούς στο δημόσιο και ασχολείται με τον τρόπο που αυτοί οι διορισμοί θα γίνουν πότε, την ώρα που ο προϋπολογισμός της για το 2021 που ψήφισε πριν από λίγες μέρες δεν προβλέπει το παραμικρό κονδύλι για νέους διορισμούς. Για να μην μιλήσουμε για τη δημόσια υγεία που τόσο ανάγκη έχει τις μαζικές προσλήψεις και για την οποία δημόσια υγεία η κυβέρνηση τις κρατικές δαπάνες τις μειώνει κατά 572 εκατομμύρια ευρώ. Χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος και η κυβέρνηση όπως φαίνεται το διαθέτει. Να διαφημίζεις το νέο σύστημα προσλήψεων για να μην κάνεις ούτε μία μόνιμη πρόσληψη σε όλες εκείνες τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν τα χάλια τους, που είναι υποστελεχωμένες και υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται. Και χρόνια ολόκληρα οι συνταξιούχοι, παραδείγματος χάρη, να περιμένουν τη σύνταξή τους που καθυστερεί λόγω ακριβώς της έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Είναι όμως και κάτι άλλο, ξέρετε, με το νομοσχέδιο. Τα όσα λέγονται για τα όσα αυτό προβλέπει για την περιβόητη αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα. Αναφέρομαι βέβαια στη χρήση της συνέντευξης στο δημόσιο, η οποία διευρύνεται. Εδώ, ξέρετε, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Άραγε, πόση σχέση έχει μια συνέντευξη που αποτελεί τον ορισμό του υποκειμενισμού, μια συνέντευξη όσο μιμημένη λοιπόν, πόση σχέση έχει με την αντικειμενικότητα που είναι προϋπόθεση της αξιοκρατίας? Πόση σχέση έχει με την ίδια την αξιοκρατία η απαξίωση των πτυχίων, ο μηδενισμός της προϋπηρεσίας, η υποβάθμιση των τυπικών προσόντων, όλα αυτά τα τόσο αντικειμενικά και μετρήσιμα που υποβαθμίζονται με το νομοσχέδιο σε όφελος μιας υποκειμενικής συνέντευξης? Μιας και μιλάμε όμως για αξιοκρατία, σας ρωτάμε και κάτι άλλο. Πόσο άραγε αξιοκρατικό και αντικειμενικό είναι κάποιος να στερείται το δικαίωμα στη δουλειά για ένα παράβολο των 3 ευρώ, και μάλιστα χωρίς να φταίει ο ίδιος, αλλά τα τεχνικά προβλήματα μιας διαδικασίας έξω από αυτόν?
και να το επιβάλλεται επιπλέον γι' αυτό και ποινή στέρησης, παρακαλώ, του δικαιώματός του στη δουλειά για 3 ολόκληρα χρόνια. Αυτό περνάνε σήμερα χιλιάδες συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί. Πρόκειται προφανώς για μια κατάφορη αδικία στην οποία πρωταγωνιστεί το κράτος και η σημερινή κυβέρνηση, επιδεικνύοντας μια χαρακτηριστική και ανεξήγητη εκδικητικότητα και αναλγησία. Όπως είναι γνωστό, η συμπερίληψη ή μη ενός εκπαιδευτικού στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας του δίνει ή όχι και το δικαίωμα να εργαστεί καταρχήν ως αναπληρωτής, μιας και διορισμοί γίνονται πια με το σταγονόμετρο. Αδικία λοιπόν. Και μάλιστα απέναντι σε ποιους? Απέναντι σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που χρόνια τώρα δίνουν την ψυχή τους οπουδήποτε σε όλη τη χώρα. Και τώρα πετιούνται εκτός πινάκων, δηλαδή εκτός δουλειάς για μονάχα 3 ευρώ. Το ζήτημα είναι σοβαρό, ξέρετε, και δεν είναι καινούριο. Προέκυψε και στη διαδικασία σύνταξης των πινάκων προσλήψεων εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και επαναλήφθηκε σε χιλιάδες περιπτώσεις στους τελευταίους πίνακες εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής. Θέσαν κι άλλοι εκτός από εμάς, θέσαμε το θέμα στην κυβέρνηση έγκαιρα, από το καλοκαίρι ακόμα, με τοποθετήσεις εδώ στη Βουλή, με ερωτήσεις γραπτές, επίκαιρες. Ενώ και οι εκπαιδευτικοί κινητοποιούνται όπως και τώρα, αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή και αγωνίζονται για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Ποια στάση κράτησε μέχρι τώρα η κυβέρνηση? Όταν σταματούσε να παίζει όπως στην αρχή πινκ-πονγκ με τις ευθύνες της ανάμεσα στα Υπουργεία Παιδείας Εταιρικών αλλά και με τον ΑΣΕΠ, τότε ερχόταν ο προκάτοχος του σημερινού Υπουργού και διαβεβαίωνε στα τέλη του Ιούλη ότι θα βρεθεί λύση, σε συνεννόηση έλεγε με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Η δήλωση δε αυτή επαναλαμβανόταν και στα τέλη Αυγούστου από την Υπουργό της Παιδείας κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ. Επρόκειτο, όπως αποδείχτηκε, για μια παρελκυστική τακτική της κυβέρνησης, απαράδεκτη και η οποία ασφαλώς και δεν μπορεί να συνεχιστεί πια. Έχουμε καταθέσει λοιπόν ως ΚΚΕ σχετική τροπολογία που επιλύει το θέμα και αποκαθιστά την αδικία που υφίσταται παιδευτική και την οποία τροπολογία καλούμε την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό να κάνει δεκτή. Αν φυσικά τα όσα λέει η κυβέρνηση για αξιοκρατία, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία τα εννοεί. Και δεν είναι απλώς λόγια του αέρα. Ευχαριστώ πολύ.